Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πρώτη Κυριακή του Λουκά αποκαλείται η σημερινή Κυριακή και το Ευαγγελικό κείμενο που ακούσαμε είναι ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος Ευαγγελιστή Λουκάς ήξερε θαυμάσια τα ελληνικά, καθότι ήταν Έλληνας στην καταγωγή, και μας παραδίδει μεταξύ τόσων άλλων πολυτίμων στοιχείων και πληροφοριών και το σημερινό κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου, που είναι μια υπέροχη σκηνή αλλά και ένα περιστατικό βαθυτάτου πνευματικού περιεχομένου. Ο Κύριος λοιπόν σε κάποια στιγμή βρέθηκε πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία εκεί πλησίον της λίμνης. Οι αλλοίς που ήσαν από εκεί και από δεξιά και από αριστερά, όπως φαίνεται στην περιγραφή, έπλυναν τα δίκτυα διότι είχε τελειώσει η προσπαθειά των για να αλλιεύσουν. Ο Χριστός με απλότητα και για να διευκολύνει τον κόσμο που τον παρακολουθούσε, εμπήκε σε ένα από τα πλοία αυτά, τα οποία βέβαια δεν ήσαν τεράστια πλοία, είναι όπως τα καΐκια τα δικά μας, τα παλαιότερα. Εμπήκε σε ένα από αυτά τα πλοία που ανήκε στον Σίμωνα και τον παρεκάλεσε και του υπέδειξε να πάρει το πλοίο και να το οδηγήσει λίγο μέσα στη θάλασσα, όπου εκείνος μπήκε στο κομμάτι του πλοίου που ήταν προς τη θάλασσα και από τη θέση αυτή εδίδασκε τον λαόν που ευρίσκεται έξω, ας το πούμε έτσι, εις την παραλία. Όταν δε τελείωσε την ομιλία του, λέγει ο Λουκάς, απευθύνθηκε προς τον Σίμωνα και στον οποίον έδωσε μία εντολή. «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Πάρε τα δίκτυα, μεταφερέ τα εις το βάθος μέσα της λίμνης που είσαστε και πριν και προσπάθησε να έχεις το καλό αποτέλεσμα». Ο Σίμων, ο Πέτρος, που ήταν πάντοτε εις όλες τις περιπτώσεις έντονος στις ερωταποκρίσεις, είπε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι». Έτοιμος ήταν να πει: «Γι' αυτό δεν κρίνω ότι μπορεί να πάμε να κάνουμε δεύτερη προσπάθεια». Αλλά επειδή προφανώς συνειδητοποίησε ποιος του έδινε την εντολή, διότι ήδη είχε γνωρίσει τον Ιησού Χριστόν, συνεπλήρωσε: «Επειδέ το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο». Εξ αφορμής του ρήματός σου, του λόγου σου, της εντολής σου, θα πάω πάλι και θα ρίξω μαζί με τους φίλους μου τα δίκτυα μέσα στη λίμνη για να μπορέσουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Και αυτό αφού έκανα μέσα στη λίμνη, συνέκλεισαν, λέει ο Απόστολος, δηλαδή ο Ευαγγελιστής, εμάζεψαν, συγκέντρωσαν πλήθος πολύ από ψάρια, διερήγνητο το δίκτυο, έσπασε το δίκτυο και έκαμαν σήμα στους συνεταίρους τους που ήσαν εκεί να έλθουν με το δικό τους πλοίο να τους βοηθήσουν, οι οποίοι και ήλθαν και με τη βοήθειά τους εμπόρεσαν, κατόρθωσαν να συμμαζέψουν όλη αυτή την ψαριά, όπως λέμε εμείς, και με δύο πλοία να τη φέρουν πλέον προς την σειρά. Ο Πέτρος, επειδή μέσα του είχε δισταγμό για να μπει στη θάλασσα, όταν είδε το γεγονός και έφτασε στην σειρά, προσέπεσε στα γόνατα, γονάτισε μπροστά στον Ιησού και του λέγει: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί εγώ, Κύριε. Φύγε από εμένα, μην έχεις εμπιστοσύνη σε μένα,
μη με δίνει σημασία, μη με παρακολουθείς, συγχώρεσέ με. Όλα αυτά είναι μέσα στην έκφραση αυτού του πόνου του και της ομολογίας του. Ανήρα μαρτωλός ημί, φύγε από κοντά μου. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντα του είναι αυτό επί τη άγρα των νηθείων ή συνέλαβων, λέει ο Λουκάς, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην. Πέτρος και Ανδρέας αδέλφια, Ιάκωβος και Ιωάννης αδέλφια, όλοι αλληλείς την ώρα αυτή στην θάλασσα της Γενισαρέτ, αυτοί τα δυο ζεύγη των αδελφών που ήσαν μαθητέ του Ιωάννου του Προδρόμου και που καθώς διηγείται το Ιερόν Κείμενον στα προηγούμενα κεφάλαια είχαν κι άλλη φορά συναντηθεί με τον Κύριο, έτσι ώστε να δικαιολογείται αυτό που είπε ο Χριστός μετά το θαύμα της αλληλείας. Τι τους είπε, αφήστε τώρα τα δίχτυα. Και είπε προς τον Σίμωνα, μη φοβού από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Και εσύ και η παρέα σου όλοι από του νυν θα προσπαθείτε όχι να πιάσετε τα ψάρια, αλλά να κερδίσετε τους ανθρώπους και όχι να τους εχμαλωτήσετε, αλλά να τους φέρετε ως ελεύθερα πρόσωπα και ως ελεύθερες υπάρξεις στο χώρο της χάριτος που σας αποκαλύπτω και μέσα σε όλα εκείνα που θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια. Και αυτοί, αφού ετακτοποίησαν το θέμα του αλλιεύματος και των υπολείπων σκαφών, άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστόν. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχει και χρόνος, διότι σήμερα δεν έχουμε μετάδοση από τις τηλεοράσεις και ας μη ανησυχήσουν μερικοί, αυτό γίνεται επειδή αυτή την ώρα τελείται πατριαρχική λειτουργία εις την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών και είναι εκεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης και οι γείτονες αρχιερείς και οι εκπρόσωποι των αρχών. Η τηλεόραση μεταδίδει εκείνη την Θεία Λειτουργία, όπως είναι και δίκαιον και πρέπον. Αλλά όμως υπάρχει από την ακολουθία, από την πρωινή που ξεκινήσαμε 7 και 4, 7 και μισή μέχρι τώρα, για όσους ήσαν και από εκείνη την ώρα μαζί μας, η σχετική κόπωση. Θα πω λοιπόν μια κεντρική ιδέα, η οποία έχει άμεση σχέση με την περίσταση στην οποία βρισκόμεθα. Ο Πέτρος με τους μαθητάς, τους άλλους, ή αν θέλετε με τον αδερφό του, με τον Ανδρέα, και οι άλλοι δύο από εκεί, Ιάκωβος και Ιωάννης, πάλεψαν, δεν βρήκαν ψάρια και γύρισαν στην ακτή. Αλλά ο Χριστός τους είπε να ξαναπάτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πρέπει στη ζωή μας ποτέ να εγκαταλείπουμε τις καλές και νόμιμες και ευλογημένες προσπάθειες προκειμένου να διορθώσουμε καταστάσεις, να προλάβουμε γεγονότα και να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις που να είναι χρήσιμες για το λαό. Η εντολή ήταν από τον Χριστόν. Πάρε τα δίχτυα και ξαναπήγαινε μέσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απελπιζόμεθα ποτέ. Δεν πρέπει να τα χάνουμε ποτέ. Δεν πρέπει να ολοφυρώμεθα ποτέ, να φωνάζομαι και να κλαίμε. Δεν πρέπει να σκύβομαι το κεφάλι. Δεν πρέπει να χάνουμε το ηθικό μας. Δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τα χαρακώματα μέσα από τα οποία ειρηνικά πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτά τα οποία χάσαμε. Βλέπετε το αποτέλεσμα της αλληλείας μετά από τη δεύτερη προσπάθεια με την εντολή του Θεού. Το έργο εδώ όμως ή το αγαθόν. Δεν λέμε τώρα να μπορούσαμε να διορθώσουμε την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε και πάλι χρήματα και να ζήσουμε πάλι μέσα εις αυτήν την καταναλωτική κοινωνία
και στην απόλαυση όλων των υλικών και των λοιπών απειγορευμένων πράξεων και συνηθιών. Δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, καθένας με τον τρόπο του, με την ψυχική του διάθεση, με το επαγγελμά του, με την αντοχή του, με τη σκέψη του, με την εφευρωτικότητά του, με τις επιστολές του, με τις συμβουλές του στα πολιτικά πρόσωπα, στους δημοσιογράφους, σε όλους όσοι επηρεάζουν τη ζωή μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη λίμνη, αυτή τη θάλασσα που έχει ανοιχτεί ενώπιόν μας σε ολόκληρη την Ευρώπη, να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπειά μας. Βέβαια, ακούμε πολλές λύσεις, κάθε μέρα και διαφορετικές. Έχει αλήθεια να λέει ο λαός ότι ζαλιστήκαμε. Τι από όλα θα γίνει από αυτά που μας λέτε? Ποιο είναι το πρέπον? Ποιο είναι πιο ελπιδοφόρο? Ποιο θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας? Εμείς, ο λαός, δεν ξέρουμε. Πρέπει να μας πείτε, αλλά καταλήξτε κάπου. Γιατί από τη μια πλευρά διεκδικούμε και από την άλλη πάμε να χάσουμε και αυτά που από πριν είχαμε κερδίσει, όπως το αποτέλεσμα αυτής της, όχι συσκέψεως, αλλά της συνόδου εκεί, δηλαδή στην 21η Ιουλίου, που απεφάσισε να μας δώσει και την επομένη δόση των χρημάτων για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μέχρι ότου θα βελτιωθεί με τα μέτρα που επιβάλλονται. Αλλά δεν είναι τόσο υλικό το θέμα, δεν είναι τόσο πολύ τρομακτικό από πλευράς υλικών πραγμάτων, όσο είναι από πλευράς πνευματικής, υπό την έννοια ότι έχει ταράξει τη ζωή μας, έχει επηρεάσει το θυμικό μας, έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις για να πέσει η αισιοδοξία μας, να χάσουμε την εσωτερική μας ελληνική λεβενδιά. Είναι δυνατόν εξαιτίας αυτών των γεγονότων τα οποία γίνονται να βρεθούμε ένα έθνος εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι θα είναι ανίσχυροι και αδύνατοι, διότι δεν καταφέραμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους να κάνουν το χρέος που έχουν και που μπορούν απέναντί μας? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν, για να πάω στο τελευταίο και για τελευταία παράγραφο, θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμη, σαν αυτό των Αποστόλων, σαν αυτό που λέω για μας. Εγώ δεν λέω να μην διεκδικήσουμε αυτά που πολλοί διεκδικούν και πιστεύουν ότι είναι δικά τους, αλλά να τα διεκδικούμε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητος και του δυνατού που μπορεί να επιτευχθεί. Κάποτε ένας άνθρωπος, μεγάλος, σπουδαίος άνθρωπος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, και αν τον εθυμήθηκα είναι επειδή είναι εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, επειδή είναι εδώ ο πρόεδρος της ορχήστρας της μεγάλης που είναι σύλλογος ορχήστρα Μάντζαρος, και ακόμη επειδή είναι εδώ η μουσική που τους ακούσατε κατέθιμον, όπως γίνεται στην Κέρκυρα σε κάποιο σημείο στις πανηγύρις, να αποδίδουν με μερικά μουσικά κομμάτια. Να σας πω δύο λόγια για τον Καποδίστρια, ο οποίος ήταν Κερκυραίος. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος στις 20 Ιανουαρίου του 1828 και άρχισε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, που τι να φτιάξει, αδελφοί μου, ένα λαό και ένα έθνος, όχι δα κράτος, που 400 χρόνια ήταν υπόδουλο και τώρα είχε απελευθερωθεί. Τι να έκανε ο μεγάλος, ο σοφός, ο έντιμος, αυτός Έλληνας, ο εκπληκτικός που τον αναγνώρισε όλη η Ευρώπη, που έγινε υπουργός εξωτερικών στη Ρωσία, που υπήρξε ειδικός σύμβουλος και συγχρόνως παράγων στα οικονομικά της Ελβετίας. Της Ελβετίας η οικονομική κατάσταση που επεκράτησε και έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη
είναι έργο του Καποδίστρια. Και ήρθε στην Ελλάδα από αγάπη στην πατρίδα για να μπορέσει ό,τι καλύτερο και να αποκαταστήσει το αναγεννόμενο ελληνικό κράτος. Αλλά όμως στις 27 Σεπτεμβρίου, σαν μεθαύριο του 1831, τον εδολοφόνησαν στον Άφλιο. Μετά την Αίγινα όπου ήταν, η προσωρινή πρωτεύουσα είχε μεταφερθεί στον Άφλιο. Και εκεί κάποιοι δικοί μας, από πάθη, από σκοτάδι, δεν ξέρω από τι, τον εδολοφόνησαν. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, όταν προετοιμαζόταν, αδελφοί μου, και προσπαθούσε να πείσει τους Ευρωπαίους για να μας βοηθήσουν με χρήματα για να μπορέσουμε να συνέλθουμε ως λαός, καθόταν εκεί στη Γέρκυρα σε ένα σπιτάκι δύο δωματίων με ένα βοηθό του, σε ένα ισόγειο. Και μια κυρία, η οποία έχει γράψει πολλά περί αυτού και η οποία κάθεται απέναντι και ή το αριστοκράτησα, τον κοίταζε με περιέργεια μια μέρα και είπε εκείνος: «Μα γιατί απορείτε, κυρία μου, που μένω, αφού παρακαλώ τους Ευρωπαίους για να μας δώσουν χρήματα και να βοηθήσει το κράτος μας, εγώ που τους παρακαλώ επειδή τους γνωρίζω, να κατοικώ σε καμιά βίλα ή να κατοικώ σε κανένα πολυτελές παλάτι?» «Όχι, 5 φράγκα την ημέρα εξοδεύομαι εγώ και ο βοηθός μου για να αντιμετωπίσουμε όλες μας τις ανάγκες, για να μην χρειαστούμε χρήματα». Και όταν τον δολοφόνησαν, δεν είχε ούτε μία δραχμή. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο δίδαγμα από έναν μεγάλο άνδρα, ο οποίος εκτός των άλλων την πρώτη εγκύκλιο που έκανε την έκανε προς τους ιερείς του ελληνικού έθνους ακόμη και υποψηφίου κράτους, και είπε: «Σεις επηρεάζετε το λαόν, σεις βλέπετε άμεσα το λαόν, σεις μπορείτε να διαφωτίσετε το λαόν, σεις μπορείτε να σώσετε και να βοηθήσετε την κατάσταση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το κράτος που θέλαμε. Παρακαλώ τους ιερείς να κάνουν το χρέος τους απέναντι της πατρίδος». Τους ιερείς σήμερα και τους αρχιερείς, μερικοί τουλάχιστον προσπαθούν να τις περιφρονήσουν, αλλά προς κέντρα λακτίζουν και βλάφτουν τον εαυτό τους. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς είναι καλό να ακούσουμε μία γνώμη που διατυπώθηκε, ένας χαρακτηρισμός από ξένο συγγραφέα για τον Καποδίστρια. «Αν υπάρχει στον κόσμο ευγένεια καταγωγής εσφραγισμένης από την λεπτότητα της φυσιογνωμίας, την εφιά καθαρότητα του βλέμματος, την επίχαρη απλότητα των τρόπων, την αυτόματον κομψότητα του λόγου εν πάση γλώσση, ουδείς περισσότερον φύση ευπατρίδης από τον κόμητα Καποδίστρια της Κερκύρας, ή το φιλόσοφος, αγαπών περιπαθώστα τέχνας, λόγιος πλήρης καλαισθησίας και ψυχής, ομιλών ευγλώτος περί της αρχαίας λογοτεχνίας, όπου επανέβρισκε την πατρίδα του, την τόσο ατυχή πατρίδα του, την οποία επί μακρόν ήλπισε να υπηρετήσει προσκολλημένος εις την αυλήν της Ρωσίας». Επαναφέρω την μνήμη με τους Αποστόλους και με τον Χριστό: «Πάτε μέσα, κολυμπήστε τι θα κάνετε, ψαρέψτε και θα γυρίστε γεμάτοι αυτού που ζητάτε». Οι μαθητές ήκουσαν. Ο Καποδίστριας Χριστιανός Ορθόδοξος ήκουσε. Και ο Άγιος, του οποίου τιμάμε και έχουμε εδώ το λείψανο ως θησαυρών που μας έφεραν από την Κέρκυρα ο Σεβασμιότατος ιερής και οι άλλοι συνεργάτες λαϊκοί και μουσικοί, είναι υπόμνησης από έναν ιερόν άνδρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, που σε εποχή ακμής οικογενειακής δικής του και εφορίας και αγαθών
άφησε αυτά τα υλικά αγαθά και πορεύθηκε στην ευθύνη των πνευματικών αγαθών και δέχτηκε να γίνει επίσκοπος τριμηθούντος. Οι δρόμοι από την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και από την ελληνική ιστορία είναι γεμάτοι από παραδείγματα ηρωικών Ελλήνων, Αγίων και ηρώων που έσωσαν την αξιοπρέπεια και χάρισαν την ελευθερία στο λαό μας. Έχουμε χρέος όλοι, αδιακρίτως, εντός και εκτός της Ελλάδος, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σαν αυτά τα παραδείγματα που είπαμε, των Αποστόλων, του Αγίου Σπυρίδωνος και του Ιωάννου Καποδίστρια και τόσων άλλων μεγάλων ανδρών, για να επιτελέσουμε το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα μας που βασανίζεται και όντως κινδυνεύει. Έλληνες, Ορθόδοξοι, Χριστιανοί, αδελφοί, εντός της Ελλάδος και όπου γης, με την ψυχή σας, με την καρδιά σας, με τη θυσία σας, με την ταπεινωσή σας και με τα δικαιώματά σας, και όλοι εμείς μαζί, για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να ξαναγυρίσει στην πρόοδο, στην ειρήνη, στην εσωτερική γαλήνη και στην πορεία της που είναι τόσο σημαντική στον χώρο της Βαλκανικής και όλης της Ευρώπης. Χρόνια πολλά, ο Άγιος βοηθειά μας, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στο Σεβασμιότατο, εις τους συνεργάτες του, εις τους μουσικούς και ερκυραίους που ήλθαν στον Άγιο Σπυρίδωνα εδώ, της περιοχής της Τριανδρίας και της Ενορίας του Αγίου Σπυρίδωνος και μας δημιούργησαν από χθες μια τέτοια ωραία πνευματική και συγχρόνως θα έλεγα εσωτερικά καλλιεργητική διάθεση με όσα μας προσφέρεραν. Να είναι καλά ο Χριστός μαζί τους και όλοι να είστε καλά. Ευχαριστώ.